Γεια σας. Από τις αρχές του 2021 έχουν αλλάξει οι παγκόσμιοι κανονισμοί όσον αφορά τις αποστολές εκτός Ευρώπης. Στην περίπτωση τη δική μας, η διαδικασία έχει φέρει ένα μικρό χαμό, δηλαδή αν κρίνω από αυτά που βλέπω στο ταχυδρομείο, κάποιες γιαγιάδες που έρχονται να στείλουν ένα κιλό παστούρμα στο παιδί του στο Connecticut αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή εμείς είμαστε λίγο πιο εξελιγμένοι από αυτό, πάμε να δούμε λίγο πώς γίνεται. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχω χωρίσει την οθόνη μου σε δύο παράθυρα. Απ' τη μία έχω το site των ΕΛΤΑ, το web labeling, όπου μπορούμε να φτιάξουμε τις ετικέτες. Και στα δεξιά έχω συγκεκριμένα, εγώ χρησιμοποιώ το Bandcamp για να κάνω τις πωλήσεις των CD. Αλλά εσείς μπορεί και να έχετε ένα πρόγραμμα που να έχετε κάποιες διευθύνσεις. Τέλος πάντων, σε περίπτωση που έχετε απλά ένα πράγμα να στείλετε, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Ωστόσο, στο site των ΕΛΤΑ μπορούμε να συνδεθούμε είτε ως επισκέπτης, είτε ως πελάτης με λογαριασμό. Αυτό έχει το καλό ότι αν στέλνετε πολλά πράγματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, οπότε τα δικά σας στοιχεία του αποστολέα να είναι έτοιμα και να μην χρειάζεται να τα βάλετε κάθε φορά από την αρχή. Επίσης, αν είσαστε πελάτης στα ΕΛΤΑ, από κάποιο σημείο και μετά παίρνετε και κάποιες εκπτώσεις, οι οποίες πριν το καταλάβετε έχετε φτάσει αυτό το όριο και είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί όχι. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα θα πω με το λογαριασμό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς συμπληρώνουμε αυτή τη φόρμα. Στην προκειμένη περίπτωση έχω να στείλω ένα δέμα στην Αμερική. Εδώ πέρα βλέπετε το περιβάλλον του Bandcamp, είναι το site από το οποίο χρησιμοποιώ για να πουλήσω τα CD και βινίλια και γενικά όλες τις παραγγελίες της εταιρείας μου. Πάρα πολύ χρήσιμο. Όσοι δεν το ξέρετε, έχετε συγκρότημα και ασχολείστε, πρέπει οπωσδήποτε να τσεκάρετε και να βάλετε τη μουσική σας μόνο εκεί. Αριστερά έχω φτιάξει ένα νέο παράθυρο που έχω το site των ΕΛΤΑ. Πάμε λοιπόν. Αμερική. Υπηρεσία. Letter A. Υπάρχει το B, δεν γνωρίζω τι είναι. Και το RE που είναι το Registered, που είναι συστημένη επιστολή και το οποίο μπορεί να γίνει και tracking. Οπότε να δώσετε και ένα νούμερο, ένα tracking number σε κάποιον που στον παραλήπτη. Στατιστικά μπορεί να μην έχω χάσει και ποτέ κανένα δέμα. Κάποιες φορές που χάθηκε τελικά το είχε πάρει ένας γείτονας και το είχε πάρει το CD και είχε πετάξει το φάκελο έξω από το... Έγινε και πρόσφατα αυτό. Οπότε σίγουρα δεν φταίνει τα ΕΛΤΑ. Και τώρα φυσικά κάποιος Γάλλος ταχυδρόμος με το ποδήλατό του πηγαίνοντας στη Μονμάρτιαν λιγουρευτεί το CD σας, δεν φταίνε τα ΕΛΤΑ. Οπότε, letter A στην προκειμένη περίπτωση. Και προχωράμε παρακάτω. Βολεύει αρκετά το copy-paste. Εντάξει, τώρα δεν βαριόμαστε να γράψουμε και λιγάκι. Ανάποδα πάει ο οδός, πρώτα. Και μετά ο αριθμός. Το συγκεκριμένο έχει και ένα έξτρα, οπότε μπορεί να είναι να δούμε αν μπαίνει στην επεξήγηση οδού. Το παίρνει σαν επεξήγηση οδού. Αντιγράφουμε την πόλη μας. Πάντα αντιγράφω οτιδήποτε έχει να κάνει με νούμερα, γιατί ένα νούμερο μακριά και μπορεί να μην φτάσει ποτέ. Αντιγράφουμε το email. Προσέχουμε φεύγοντας, όταν παίρνουμε κάτι από αντιγραφή, μπορεί το site να έχει πάρει μαζί και μερικά space. Οπότε το πρόβλημα είναι εκεί, πουθενά άλλου. Το ίδιο ισχύει και για το τηλέφωνο. Απαγορεύονται παύλες και διάφορα. Δεν χρειάζεται ο κωδικός ο αρχικός, είναι μια χαρά και έτσι. Βάρος. Πάμε. Φάκελος. CD. Κλείνουμε. Ζυγαριά. 25 νομίζω ευρώ από πλαίσιο. Πετρετζίκης κατάσταση. 76 γραμμάρια. Αφήνουμε στην άκρη. Γράφουμε 0,08. Καμιά φορά τα ΕΛΤΑ τείνουν να βάλουν μερικά γραμμάρια. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά καλύτερα να είμαστε μέσα. Επίσης έχει σημασία όταν είμαστε από τα 99 στα 102. Εκεί είναι ένα πρόβλημα γιατί αλλάζει η κατηγορία το δέμα. Συμβαίνει συνήθως όταν βάζεις μπλουζάκι με CD. Medium μέχρι large είσαι οριακά 2,45. Όταν θα βάλεις extra large, extra extra large, πας 2,58, 2,62 και πληρώνεις 5 ευρώ παραπάνω. Διαστάσεις είναι μετρημένες, 15 επί 21 το συγκεκριμένο και 1.
Κατηγορία αντικειμένου, κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι δώρο κάποιου διαγωνισμού. Μπορεί να είναι εμπορικό δείγμα, ένα promo CD. Είναι λίγο πιο περίπλοκο αυτό. Μπορεί να είναι έγγραφα. Τα CD από ό,τι μου έχουν πει περνάνε και σαν έγγραφα. Παρ' όλα αυτά, στην περίπτωση που εσείς πουλάτε κάτι, μπορείτε να πάτε στην κατηγορία πώληση αγαθών, όπου μπορείτε να βάλετε, αν είστε μαγαζί, προφανώς και το ξέρετε, μπορείτε να βάλετε και την απόδειξή σας μέσα, αλλά και τον αριθμό τιμολογίου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος έχει κερδίσει και έναν διαγωνισμό που κάναμε στο Facebook. Οπότε, εγώ θα βάλω το άλλο. Competition winner. Γιατί όχι, λοιπόν. Αναλυτική περιγραφή περιεχομένου, music CD προφανώς, αν είναι βάζετε συν t-shirt, αν είναι βινήλιο αντίστοιχα, και πάμε παρακάτω, ποσότητα, βάζετε το ίδιο βάρος, αξία, η αξία στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι και μηδενική, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ας πούμε, τυπική, αλλά είναι ένα CD, οπότε ας είμαστε και λίγο τίμιοι, δεν είναι κακό, 10 ευρώ. Δασμολογική κλάση, επειδή δεν γνωρίζουμε και το αφήνουμε στα τελωνία, αυτό που με συμβούλεψαν, τρεις άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κλάδο, βάζεις 6 μηδενικά και προχωράς το μενού παρακάτω. Χώρα καταγωγής προϊόντων GR και αυτό ήταν όλο. Αν το έχετε πουλήσει το CD, υπάρχει αριθμός τιμολογίου. Αν όχι, προχωράμε. Επόμενο. Αποθήκευση ή εκτύπωση. Εγώ συνήθως για να είμαι σίγουρος κάνω μια αποθήκευση και μετά πηγαίνω στη λίστα αντικειμένων. Τα αφήνουμε λίγο χρόνο έτσι να κάτσει λίγο. Και εδώ πάμε σε αυτή τη μικρή στήλη που δείχνει αυτό το μικρό μπλε εκτυπωτάκι και είναι το χαρτί που χρειαζόμαστε. Καμιά φορά αν έχετε πολλά έγγραφα, μη μασίσετε και δεν τα βγάζει, πατάτε και εδώ πάνω και κάπως ξεμπλοκάρει, ελτά είναι, εντάξει, γίνεται η δουλειά μας. Σας λέω πράγματα τα οποία είναι μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να σας φρικάρουν. Βρίσκουμε το αρχείο μας, είναι ένα PDF, απλό, πατάμε print. Προσέχουμε ιδιαίτερα το scale να είναι 100% ώστε να βγει το α6 αυτοκόλλητο που χρειάζονται οι υπηρεσίες παγκοσμίως. Και η δουλειά μπορεί να γίνει με κοπίδι, επικίνδυνο, με ψαλιδάκι, λίγο κουραστικό και με πατροπατάτατο τρόπο. Θεωρώ πιο γρήγορο και ακριβές. Βάζουμε και λίγο νύχι να τσακίσει πιο εύκολα. Είμαστε έτοιμοι. Πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν το ξεχάσουμε, ημερομηνία και υπογραφή αποστολέα. Πολλές φορές έχω βάλει το αυτοκόλλητο πάνω και μετά δεν. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε το φακελάκι μας. Προσέχουμε λιγάκι να μην μας κάνει ζάρες και δεν φαίνεται το barcode. Ψαλιδάκι. Προσοχή να μην χάσουμε την άκρη στην ταινία. Είναι καλό όταν έχουμε αυτές τις αποστολές με το web labeling να τις έχουμε κατηγοριοποιήσει αν είναι παραπάνω από μία, δηλαδή μάλλον αν είναι πάρα πολλές, οπότε και να ξέρουμε και το βάρος τους. Αυτό θα βοηθήσει πολύ ώστε να γίνουν σαν μία ομαδική αποστολή, δηλαδή αν έχετε 10 CD μπορείτε να δώσετε σε μία ομαδική αποστολή και να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά σας. Οι κατηγορίες του βάρους είναι 0 μέχρι 100, 101 μέχρι 250 γραμμάρια, 250 μέχρι κιλό και ούτω καθεξής. Είναι γενικά μια εύκολη διαδικασία, απλά από εκεί που μας έπαιρνε ένα λεπτό για το κάθε CD, τώρα μας παίρνει 5. Αυτό ήταν όλο.